καπάκια. Σας το είπαμε, ξεμυτήσαμε. Και είμαστε όλη η ομάδα σήμερα εδώ. Φυσικά δεν μας ενδιαφέρει καθόλου το δεν μπαίνουμε 4 άτομα σε ένα αμάξι κτλ. Αυτά είναι καραγκιόζηλικια για μας. Εντάξει. Άτομα που συναναστραφούμαστε όλη την ημέρα μαζί. Μη συναναστραφούμε στα αμάξι γιατί θα πάθουμε κορονοϊό. Τέλος πάντων, η Πάρνηθα είναι γεμάτη κόσμο σήμερα. Σε κάθε πάρκινγκ έχει αμάξια με κόσμο. Και καλά κάνει ο κόσμος. Αρκετά με αυτό που χτίσαμε. Να βγούμε λίγο έξω να αναπνεύσουμε λίγο οξυγόνο. Κάνουμε μια δυνατή εξόρμηση σήμερα. Ο καιρός είναι καλός για να πάμε στην πηγή της Κυράς που δεν καταφέραμε να πάμε προχθές. Να κάνουμε μια έρευνα στην πηγή της Κυράς, να τραβήξουμε ένα βίντεο. Πιστεύω ότι θα πάει καλά. Από ό,τι βλέπω οι καιρικές συνθήκες είναι πολύ ευνοϊκές. Καθαρός ουρανός, δεν φυσάει προς ώρας όσο ανεβαίνουμε στην Πάρνηθα. Και θα περάσουμε και έξω από το σανατόριο. Πολύ θα ήθελα να ξαναμπούμε μέσα, να σας πω την αλήθεια, μετά τα προχθεσινά. Μας τη σπάσανε, μας διώξανε. Τέλος πάντων, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Ανεφορίζουμε στην Πάρνηθα. Σχεδόν έχουμε φτάσει στο ύψος του σανατορίου. Παρεμπιπτόντως, καταφέραμε και γίναμε από προφήτες άνθρωποι. Κλείσαμε ραντεβού με τον Μπαρμπέρι και πήραμε λίγο εδώ πέρα τα προφητικά μουσιά. Μόλις φτάσαμε στο σανατόριο, αριστερά μας στο σανατόριο, δεξιά μας στο πάρκο των ψυχών. Και συνεχίζουμε προς το καταφύγιο Φλαμπούρι, όπου εκεί κοντά βρίσκεται και η πηγή της Κυράς. Έχουμε μερικά χιλιόμετρα ακόμα. είμαστε εδώ. Φτάσαμε στο σημείο που πρέπει να αφήσουμε το αυτοκίνητο μας. Ο καιρός είναι καλός. Έχει πάρα πολύ ελάχιστο αέρα προσφοράς. Νομίζω ότι θα πάει καλά η βραδιά. Έχουμε 4 χιλιόμετρα να περπατήσουμε. Η ώρα είναι 12 παρά. Είναι μια πάρα πολύ καλή ώρα. Πιστεύω ότι σήμερα η έρευνα θα βγει εις περάς. Πάμε και βλέπουμε. Θέλουμε να το ζούμε αυτό το πράγμα όσο πιο γίνεται, όσο με όση περισσότερη ένταση γίνεται. Αγαπάμε αυτό που κάνουμε και μέσα από τα βίντεο μας θέλουμε να το ζείτε κι εσείς. Και καλό είναι αυτά τα πράγματα να μην τα ζούμε μόνο από τον καναπέ. Υπάρχει και το βουνό. Κατευθυνόμαστε προς την πηγή της Κυράς. Η φύση έχει σοπάσει κυριολεκτικά. Μέσα από τα δέντρα ακούγονται κάτι περίεργοι ήχοι. Έχει το πολύ πιθανό να είναι και κάποια ζώα. Το θέμα είναι ότι μας έχει ανέβει λίγο έτσι αδρεναλίνη. Θα δούμε. Είναι ωραία βραδιά. Πολύ ωραία. Το ακούσατε? Ναι. Είμαστε εδώ, στο κρυφό νερό, 1,5 χιλιόμετρο βάση GPS από την πηγή της Κυράς. Δεν ξέρω άμα τα ακούτε, άμα ακούγεται στην κάμερα. Ακούγεται ένας μπιονής. Έχουμε εδώ 1,5 χιλιόμετρο ακόμα. Είναι μια καταπληκτική βραδιά. Η φύση πραγματικά έχει μπει μέσα μας και εμείς μέσα σε αυτή. Δεν φυσάει καθόλου. Μας βοηθάει πάρα πολύ αυτό γιατί ακούμε το παραμικρό. Ανατριχιάζουμε κιόλας από διάφορους ήχους. Ωραία είναι. Πάμε, παιδιά. Πολύ όμορφη. Και η άλλη πινάκιδα εκεί τι λέει. Μεσιανό νερό. Πάμε για φλαμπούρι, πάμε για μεσιανό νερό. Κάτσε να δώσω την κάμερα στη Βασούλα. Στην κάμερα από μαμάνς. Είναι μια καταπληκτική διαδρομή. Αξίζει να την κάνετε. Απλά θέλει προσοχή. Είναι μεγάλη απόσταση. Πηγαίνεις περπατητό. Θέλει προσοχή. Και να μην χαθείς φυσικά, γιατί είσαι μακριά από τον πολιτισμό. Από ό,τι ξέρω, λόγω κορονοϊού είναι κλειστά και τα καταφύγια. Και άντε να σε βρούνε. Καταφύγιο έγινε στο εαυτό σου. Μια δήλωση να κάνω. Έχω. Λοιπόν, ό,τι βλέπετε εδώ πέρα, στον καναπέ δεν συναντιέται. Όσο καλή οθόνη και να έχεις. Θα είμαστε να κάνουμε πινακίδες. Πρέπει να φτάνουμε και κάτσε να ελέγξω μία και το χάρτη GPS. Πάλι να πω νερά 500. Το δέχεται το για μην πατήσουμε και κανένα βατραχάκι, το βουλιό και γείτορο βουλιέ και φλαμπούρι ευθεία. Αυτό είμαστε το γείτορο βουλιά χαπή και γείτορο βουλιά. Πρέπει να είμαστε κάπου εδώ. Αυτή τη στιγμή κάπου εδώ πέρα το βουλιά. Καταβήκαμε το μεσιανό νερό και το κουφό νερό. Κάπου εδώ πρέπει να είμαστε. Ναι, κοντεύουμε. Δεν σου λέω και το GPS κάνα μια 500 μέτρα λίγο. Έχει πιάσει και ένα άψιλο αεράκι. Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Προσπαθούμε μέσα στο σκοτάδι να βρούμε το μονοπάτι. Θα το βρούμε. Λίγο πρέπει να προσανατολιστούμε τώρα για να μην χαθούμε μέσα στα δέντρα και μην χάσουμε το μονοπάτι, γιατί άμα βγούμε από το μονοπάτι θα είναι επικίνδυνο μετά. Είμαστε μέσα στο δάσος, θα έχουμε χάσει τον προσανατολισμό. Μπορεί να κάνουμε και γύρω-γύρω από την Πηγή της Κυράς. Το GPS μας δεν έχει σημά. Κάτω στον δρόμο μας έλεγε ότι είμαστε γύρω στα 100 μέτρα μακριά. Τώρα κάτι χωρίζουμε, θα ξαναβρούμε στον δρόμο, θα πιάσουμε λίγο σημά, μετά από κάτω στα 50 μέτρα θα προσανατολιστούμε. Έχει ξεκινήσει και φυσάει, δυσκολεύει λίγο το έργο μας αυτό, την έρευνά μας, και να εντοπίσουμε την πηγή, γιατί δεν μπορούμε να ακούσουμε τα προηγούμενα νερά. Πάμε σιγά σιγά και βλέπουμε. Πρέπει να φτάνουμε. Μαγεία. Εδώ όλη η ομάδα μέσα στο δάσος, ψάχνουμε το μονοπάτι ακόμα. Δύσκολη διαδρομή. Πάμε. Εδώ, μεράκια. Πάμε εγώ, φίλα μου. Παιδιά, πρέπει να φτάσαμε. Ακούω μια γέλατε. Ωραία. Πολύ ωραία. Ήταν δύσκολη διαδρομή, αλλά άξιζε τον κόπο. Πηγή Κυράς. Έχουν τέτοια πράγματα. Είμαστε εδώ. Μόλις στάσαμε. Με συγχωρείτε, είμαι λίγο λαχανιασμένος. Στην Πηγή της Κυράς. Ξεκινήσαμε για τον αστικό μύθο με το κοριτσάκι. που στοιχιώνει την πηγή. Ερχόταν από το σανατόριο για να πιει νερό και στη διαδρομή λένε ότι πέθανε. Και το βρίσκω λογικό. Άμα το καλό σκεφτείς, 9,5 χιλιόμετρα με τα πόδια, χρηματικός, μου φαίνεται και εμένα λογικό. Τέλος πάντων, δεν θα σταθούμε σε αυτό. Ήρθαμε εδώ να ερευνήσουμε το μέρος. Ακούγεται κι άλλος ένας μύθος με μία μορφή μιας γυναίκας με παλιά ενδυμασία ντυμένη, άλλης εποχής εννοώ παλιά ενδυμασία, που περιφέρεται με ανάμεσα στα δέντρα και στους θάμνους. Υπάρχουν μαρτυρίες ανθρώπων για αρκετά περίεργα πράγματα εδώ, περίεργα φαινόμενα. Ανθρώποι στεκόμενοι στα μυαλά τους, όχι πολλά πιτσιρικά τους. Γι' αυτό και εμείς είμαστε εδώ σήμερα. Θα κάνουμε μια μικρή στάση, ας το πούμε διαλυμάτως, να κάνουμε ένα τσιγάρο, να πούμε λίγο νερό και σιγά σιγά θα κάνουμε μια βόλτα εδώ, να βάλουμε το φτερό, να δούμε το μέρος, να ξεκινήσουμε να κάνουμε την έρευνά μας. Τα όργανα που θα μας βοηθήσουν σήμερα στην έρευνά μας είναι η κάμερα μας, φωτογραφική ψηφιακή μηχανή, ένα θερμόμετρο περιβάλλοντος και χώρου. Σας είπα ότι κάποια στιγμή θα τεχτήξουμε και αυτήν την πραγματικότητα. Βλέπουμε. Έχει περάσει αρκετή ωρίτσα. Ακούμε κάποιους θορυβούς ως ώρας. Είναι όλοι φυσιολογικοί θορυβοί του δάσους. Έχουμε ξεκινήσει την έρευνα μας εδώ και κάποια ώρα. Έχουμε στήσει μερικούς φακούς περιμετρικά γύρω-γύρω από την πηγή, για να φρέγγουμε όλο το σημείο και από κάτω και πάνω. Όσο μπορούμε κάνουμε ησυχία. Δεν έχουμε παρατηρήσει ακόμα κάτι που να μας κινήσει το ενδιαφέρον στο παραφυσικό κομμάτι. Μεταφυσικό. Έχει αρχίσει και συννεφιάζει, έχει βάλει κρύο. Αυτή τη στιγμή είναι στους 13 βαθμούς. Και μιας που δείξαμε και το θερμόμετρο, αυτό εδώ που βλέπετε, αυτό εδώ είναι ένα θερμόμετρο περιβάλλοντος και χώρου. Ήθελα λίγο να το δείξουμε αυτό το θέμα με τα θερμόμετρα λέιζερ που έχω δει σε πάρα πολλές ομάδες. Δεν είναι το θέμα ότι δεν είναι αξιόπιστο, απλά το θερμόμετρο λέιζερ είναι θερμόμετρο σημείου ακτίνας, δηλαδή εκεί που βαράει η ακτίνα, εκεί ακριβώς δείχνει τη θερμοκρασία. Αν βαρέσει την πέτρα, θα έχει π.χ. 13 βαθμούς. Αν το γυρίσεις στο χέρι σου και στο χέρι σου, θα πάει στους 35 βαθμούς. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν μπορούμε να έχουμε ακριβής θερμοκρασία, γιατί πολύ απλά στοχεύουμε πράγματα και η θερμοκρασία συνέχεια διαφοροποιείται. Με το συγκεκριμένο θερμόμετρο, το ξανατονίζω, όχι ότι δεν είναι αξιοποιήσει το θερμόμετρο λέιζερ, αλλά θα πρέπει, εντάξει, να στοχεύσουμε το πνεύμα ή να περάσει πάνω από την ακτίνα το πνεύμα για να κάνει μεταβολή θερμοκρασία. Το συγκεκριμένο θερμόμετρο δουλεύει με κεραιάκια. Εντάξει, εγώ τα έχω δέσει τα καλωδιάκια και με λίγο ταινία για να τα έχω κοντά στο θερμόμετρο. Σου δίνει μερικά μέτρα απόσταση άμα θες να τα απλώσεις, γιατί μετράει με δύο διαφορετικές κλιμάκες. Είναι πάρα πολύ αξιοπιστό. Είναι πολύ καλή εταιρεία συγκεκριμένη. Και στο θερμόμετρο μας δεν έχουμε δει διαφορές. 1 με 1,5 βαθμό διαφορά όλη τη διάρκεια που είμαστε εδώ. Τώρα είναι στους 13,4 και έχει κολλήσει εκεί. Πάμε να κάνουμε και μία βόλτα μαζί. Υπάρχει φήμη για το κοριτσάκι. Αυτό ήταν που μας κίνησε πολύ το ενδιαφέρον να έρθουμε για την ιστορία με το κοριτσάκι. Σαφώς αυτό δεν σημαίνει ότι σε κάθε έρευνα που κάνουμε μπορεί να μας εμφανίζονται πνεύματα και φαντάσματα. Άλλοι άνθρωποι έχουν φάει όλη τους τη ζωή πάνω στις έρευνες και μπορεί να τους έτυχε μία και δύο φορές στη ζωή τους. Ερχόμαστε με καθαρή σκέψη. Η κάθε επίσκεψή μας, το κάθε μέρος που κάνουμε και η κάθε έρευνα που κάνουμε είναι με καθαρή σκέψη. Θερμοκρασία σταθερή, δεν έχει αλλάξει σχεδόν καθόλου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβετε, και αυτοί που πιστεύετε αν υπάρχουν και αυτοί που πιστεύετε ότι δεν υπάρχουν, ότι όταν έχεις ακούσει διαφορά για ένα μέρος και έρχεσαι προκατειλημμένος και αν θα υποβάλεις τον εαυτό σου ή σε αν θα υποβάλουν τριγύρω σου, βλέπεις και ακούς τα πάντα. Το σημαντικό είναι να έρχεσαι με καθαρή τη σκέψη, να είσαι σοβαρός σε αυτό που κάνεις, την ώρα που κάνεις την έρευνα, ζωή δεν είναι μόνο τα πνεύματα και τα αποδοχή. Είναι και τα σμουριτά, είναι πολλά. Το σημείο όμως βλέπουμε ότι είναι άλλο από αυτό που δείχνουν κάποιοι. Πρέπει να το πούμε αυτό. Έτσι. Το μέρος είναι καταπληκτικό. Το θερμόμετρό μας είναι σταθερό. Οι θερμοκρασίες μας είναι σταθερές. Κυραγιώτα, αναλαμβάνεις το θερμόμετρο. Με 13,7 παίζουμε το σύνορα. Εντάξει, όταν θα δεις κάτι, όταν θα δεις ότι και θα αλλάζει πολύ η θερμοκρασία, μας ενδιαφέρει. Αυτές είναι πολύ μικρές μεταβολές, μπορεί να είναι και από τον αέρα. Εδώ, η βρυσουλά. Η έρευνά μας έχει διαρκέσει αρκετές ώρες. Η ομάδα μας έχει τραβήξει αρκετό φωτογραφικό υλικό. Καθόμαστε εδώ, κάνουμε όσο μπορούμε λιγότερη φασαρία. Καλά δεν μιλάμε μεταξύ μας. Μήπως αντιληφθούμε κάτι. Το περιβάλλον είναι πολύ ησυχό, πολύ φυσιολογικό. Ώρες τα ανοιχτοπούλια, οι γκιονίδες ξεκινάνε και κράζουν και μας κόβουν λίγο το αίμα. Αλλά γενικότερα δεν έχουμε παρατηρήσει κάτι περίεργο που το έχουμε αντιληφθεί, κάτι μη φυσιολογικό. Προς ώρα θέλω να μας φαίνονται φυσιολογικά. Δεν ξεχνάμε, βρισκόμαστε μέσα στο δάσος. Το σκοτάδι είναι αδιαπέραστο. Έχει κρυφτεί και από τα σύννεφα το φεγγάρι. Πανσέλινος παρεμπιπτόντος σήμερα. Ήταν και μια ιδέα, ας το πούμε, ότι λόγω Πανσελίνου μήπως είναι η κατάλληλη ημέρα για να έχουμε κάποια φαινόμενα. Από ό,τι φαίνεται είναι το αντίθετο. Είναι πάρα πολύ ήσυχα. Η θερμοκρασία είναι σταθερή. Στο θερμόμετρο έχει πέσει. Τι είναι αυτό? Πέσει σουναρέ. Η θερμοκρασία στο θερμόμετρο είναι σταθερή. 1,5 βαθμό έχει πέσει μόνο. Αυτό είναι φυσιολογικό. Και επειδή η ώρα έχει περάσει και έχει ξεκινήσει και ξημερώνει σιγά σιγά, λέω να κάνουμε, παιδιά, να χωριστούμε λίγο. Ναι, να χωριστούμε, να κάνουμε το τελευταίο σκέλος της έρευνας μας και να αποχωρήσουμε σειρά. Και να αποχωρήσουμε, γιατί έχουμε και πολύ περπάτημα. Θα πάω εσύ με την κυρία Αγέτα από εκεί και θα πάω εγώ με τη Βάσο από εκεί. Θα γράφουμε δύο κάμερες. Θέλω να κάνουμε ησυχία. Μήπως και καταγράψουμε κάτι. Να δούμε τι θα δούμε. Μόνο το κρύο. Λόγω του ότι είναι το δάσος. Για να δούμε. Δεν νομίζω. Τι. Όπως βλέπετε, η φύση, αν και νύχτα, δεν πανέμορφη. Φυσιολογικά. Καλά. Είναι υπέροχο το δάσος. Δεν παίζεται. Αλλά και δεν έχουμε ανάψει όλα μας τα φώτα. Ναι, προτιμήσαμε λίγο να είναι πιο φυσιολογικό το πλάνο μας. Τα ζωάκια δεν χρειάζεται να τα ενοχλούμε. Ναι, πανέμορφο. Για να δούμε τι θα δούμε. Θεωρητικά πάμε από μονοπάτι για καταφύγιο τώρα. Δεν είναι εύκολο. Εδώ. Χαλαδρίτσα μικρή. Εδώ μέσα. Και προς τα πάνω το καταφύγιο. Θεωρητικά. Έτσι λέει, ναι, το μονοπάτι, πορτοκαλί. Λοιπόν, για να δούμε. Έχουμε χωριστεί. Ο Γιάννης και η κυρία Γιώτα έχουν πάει από την άλλη μεριά. Εγώ με τη Βάσο έχουμε έρθει από εδώ. Έχουμε απλωθεί λίγο στο μέρος. Γράφουμε δύο καμερές. Πώς μπορέσουμε και καταγράψουμε κάτι. Προχωρήσουμε λίγο. Στο βαθμό τα φυσιολογικά. Θα δούμε, παιδιά. Να ράψουμε εδώ. Πήγαινε εκεί. Πήγαινε εκεί. Κάτσε, κάτσε. Να ράψουμε. Να κάνουμε λίγο ησυχία. Ακούς κάτι? Ναι. Σαν τούκου. Ναι. Λες να είναι τα παιδιά. Για πάμε να δούμε. Να σε ακούω. Για πάμε. Γιάννη, εσύ στο κάνατε το ντου. Άντε ρε μαλάκα μας. Ένα σαν να κατρακύλει σε πέτρα, έτσι ένα ντου. Πάλι σαν χαλικά κυρίως. Παιδιά, ήταν μια ωραία απόλυτα σήμερα. Θα δούμε στα βίντεο και στις φωτογραφίες, στην ανάλυση που θα κάνουμε, αν έχουμε καταγράψει κάτι. Εμείς εδώ δεν παρατηρήσαμε κάτι. Παρατηρήσατε κάτι? Για χαρά τα δούμε. Πολύ γερνά τα πράγματα. Δεν παρατηρήσαμε κάτι. Όλα είναι φυσιολογικά της φύσης πράγματα. Για να σε φιλοξενήσει για το βουνό, έτσι. Μας φιλοξένησε κυριολεκτικά το βουνό. Μόνο τώρα λίγο στα τελευταία μας έτσουξε από το κρύο. Εντάξει. Και εσύ, κρύο. Η σημερινή μας έρευνα τελειώνει εδώ. Ελπίζουμε στην ανάλυση που θα κάνουμε να έχουμε καταγράψει κάτι. Αν όχι, δεν πειράζει, περάσαμε καλά. Αυτό έχει σημασία. Το ταξίδι λένε έχει σημασία, όχι ο προορισμός. Σημασία έχει, παιδιά, να περνάμε καλά. Να περνάτε καλά. Κάντε πράγματα που σας κάνουν να νιώθετε ευχάριστα. Όπως εμείς κάνουμε αυτό το πράγμα, επειδή το αγαπάμε και περνάμε καλά και νιώθουμε ευχάριστα, έτσι κάντε και εσείς πράγματα που να νιώθετε ευχάριστα. Το σημαντικό είναι αυτό. Όταν κάνεις κάτι που αγαπάς, τότε η διάθεσή σου είναι αλλιώς, ξυπνάς αλλιώς, θα βλέπεις τα πράγματα αλλιώς, κάντε πράγματα που σας αρέσουν. Αυτά. Πάμε να κατηφορήσουμε, τι λέτε? Ναι. Πάμε. Καλό θα ήταν να έρθουμε και μία φορά να το δούμε μέρα, να το καταγράψουμε μέρα. Να δούμε πώς είναι τη μέρα. Ναι, να δούμε πώς είναι τη μέρα. Ναι, παιδί μου, ναι. Γιατί δεν το στέλνει και τον ίδιο. Εγώ δεν ξέρω να δούμε. Πάμε εδώ στα μονοπάτια μας. Η διαδρομή είναι λίγο δύσκολη, το μονοπάτι. Έχουμε τραυματία πολέμου. Προσέχτε το βάτο εδώ που κρέμεται. Το βάτο που κρέμεται. Δύσκολο μονοπάτι. Όπως βλέπετε. Για δω να χαμογελάγει. Πώς. Όχι, χάσαμε το μονοπάτι, παιδιά, στο από την άλλη μεριά. Εγώ λέω δεν είναι από εκεί. Ναι, έλα, το ξέρω μου, Βασούλα. Και ναι, λοιπόν, καταφέραμε και πήγαμε στον δρόμο. Από εδώ έχουμε 4 χιλιόμετρα ακόμα περπάτημα. Μέχρι το αυτοκίνητο μας. Είναι μια πάρα πολύ ωραία διαδρομή, πραγματικά, και νύχτα και μέρα. Ας συζητηθεί όσοι θέλετε. Εντάξει. Άλλοι μπορούν και να πετάξουν. Οκ. Χωρίς πλάκα είναι πολύ ωραίο. Δεν συγκρίνουμε. Είναι ωραία νύχτα. Το πήγαμε βάση του μύθου. Δεν μας έκατσε. Τουλάχιστον έως τώρα δεν ξέρουμε τι έχουμε καταγράψει. Δεν κάνει τρελό. Για να ζεσταθούμε λίγο. Σημαντικό είναι όταν πηγαίνετε, παιδιά, όχι τις εξορμήσεις, να είστε λίγο προετοιμασμένοι για πάνω ενδεχομένο. Να έχετε ένα σακίδιο με 5-10 βασικά πραγματάκια, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Μπορεί η Πάρνηθα να είναι δίπλα στην Αθήνα, αλλά ταυτόχρονα άμα γίνει το οτιδήποτε είναι και πολύ μακριά. Αυτό πρέπει. 50 χιλιόμετρα για να πιάσει πολιτισμό. Γι' αυτό, παιδιά, συνηθίζουμε να είσαστε λίγο προσεκτικοί. Είδαμε, προσπαθούμε να κάνουμε το χόμπι μας, την τρελά μας, αυτό που μας αρέσει, αλλά μην χτυπήσουμε, μην το αφήνουμε. Γιατί είναι ευκαιρία. Και πιστέψτε με, ένας τραυματισμός στο βουνό είναι πολύ πιο δυνηρός από ένα τραυματισμό στην πόλη. Παραδείγματος χάρη, να σπάσεις ένα πόδι. Τελείωσες. Δεν κάτσεις. Εδώ που είμαστε ειδικά, και αυτή τη στιγμή που δεν λειτουργούνται καταφυγεία, τελείωσες. Γι' αυτό, παιδιά, προσοχή. Έχεις κάτσει όχι την βαρκαδιά, σε ριχά νερά την λειτουργία. Τότε άμα σπάσεις πόδι τώρα. Ή άμα κάνεις όλα δεν κρατάς πόδι. Φτάσαμε εδώ στα αμάξι μας. Από ό,τι βλέπετε ξημερώνει, η ώρα είναι 6 και ξημερώσαμε πάλι. Πήγε πάρα πολύ καλά, ήταν μια καταπληκτική βραδιά. Μπορεί να μην είδαμε αυτά που θέλαμε, δεν έχει σημασία. Μπορεί να έχουμε καταγράψει κάτι στις καμέρες μας. Σημασία έχει ότι το διασκεδάσαμε. Περάσαμε καλά. Ανέβηκε η αδρεναλίνη. Βγήκαμε λίγο από την καθημερινότητα που μας έχουν δημιουργήσει. Και τώρα η επόμενη μας εκδρομή θα είναι σύντομα για αυτή, γιατί είπαμε ξεμετήσαμε και δεν ξέρουμε και πόσο θα μας αφήσουν να ξεμετίζουμε, έτσι όπως το πάνε αυτοί. Θα κανονίσουμε πολύ πιθανόν μια εκδρομή στον Μητό. Ακόμα δεν το έχουμε διοργανώσει, θα το συζητήσουμε, θα βρούμε μια τοποθεσία να πάμε να κάνουμε έρευνα, να τραβήξουμε βιντεάκι. Θέλαμε να τραβήξουμε και λίγο βιντεάκι από την επιστροφή μας, αλλά έκανε πολύ κρύο και ψιλοψυχάλιζε και φοβόμαστε να μας πιάσει η βροχή. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ και θα τα ξαναπούμε. φανταστική μαγεία της φύσης. Κοιτάξτε τα σύννεφα τι κάνουν. Ωραία πράγματα. Η ομάδα Πανός για άλλη μια φορά στην Πάρνηθα.